Ε, τι γίνεται παιδιά, Wrestling GR εδώ, είμαι ο Reaper και σήμερα σας φέρω το predictions βίντεό μου για το No Mercy Το No Mercy αναστήθηκε πλέον από το SmackDown Live μιας και είναι ένα PPV που έχουμε να δούμε από το 2008 και είναι το δεύτερο ατομικό του Ble Brand Πιστεύω ότι θα είναι καλό PPV προσωπικά, περιμένω να το δω με ανυπομονησία εξαιτία της κάρτας αγώνων αλλά και βέβαια εξαιτία του stipulation μεταξύ Miz και Dolph Ziggler προσωπικά είναι ένα μάσο που θέλω να δω πάρα πολύ, ο Ziggler ως αγαπημένος του έχει την καριέρα του on the line αλλά θα τα δούμε όλα αυτά στην πορεία. Θα μιλήσω βέβαια για όλου του αγώνε. Και βέβαια ελπίζω το No Mercy να συνεχίσει την καλή παράδοση των SmackDown Live PPV. Δηλαδή να πάρει παράδειγμα από τον Backlash και ίσω κιόλα να το ξεπεράσει. Επί την ευκαιρία, αν δεν έχετε ψηφίσει ποιο πιστεύετε ότι ήταν καλύτερο PPV από τα προηγούμενα δύο του Σεπτεμβρίου, το Clash of Champions και το Backlash. Μέχρι τώρα το Backlash προηγείται του Clash of Champions στι ψήφου. Μπορείτε να ψηφίσετε στο Versus επεισόδιο, τη νέα μου σειρά δηλαδή, το βίντεο τη οποία είναι στο κανάλι και θα έχω και link στο description. Αλλά τώρα α ξεκινήσουμε τι προβλέψει με το kickoff show του No Mercy, το οποίο είναι Jack Swagger εναντίον Baron Corbin. Μπορεί το Backlash να μην είχε κάποιο kickoff match, ωστόσο και το No Mercy παρόλο που έχει δεν θα το χαρακτήριζα πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ο Jack Swagger, ναι, μεν υπέγραψε πρόσφατα στο SmackDown, ξεκίνησε μια κόντρα νομίζω την τελευταία εβδομάδα με τον Baron Corbin, αλλά δεν είναι και το storyline που θα σε κάνει να ενδιαφερθεί πάρα πολύ για το kickoff. Κάτι που συμβαίνει και τι περισσότερε φορέ για τα kickoff show. Αλλά όπω και να έχει, στο συγκεκριμένο match εδώ πιστεύω ότι ο Lone Wolf θα πάρει την νίκη. Μου φαίνεται ότι το χρειάζεται περισσότερο. Δεν με πολύ νοιάζει εάν θα συνεχιστεί η αντιπαλότητα ή όχι. Απλά θα πω την προβλεψή μου, η οποία είναι νίκη Baron Corbin. Στη συνέχεια, περνάμε στην κανονική κάρτα και ξεκινάμε με ένα γυναικείο match. Θα έχουμε 2 στο No Mercy. Αυτό εδώ είναι το 1 από τα 2 το non-title match. Νίκη Μπέλα εναντίον Καρμέλα. Η αντιπαλότητα μεταξύ του ξεκίνησε από τη στιγμή που η Νίκη Μπέλα επανήλθε στα εβδομαδιαία show του WWE. Η Καρμέλα γύρισε χείλ, τη έκανε μια πισόπλατη επίθεση και από τότε της έχει επιτεθεί αρκετές φορές. Μάλιστα την έκανε Eliminate στο Backlash στο Six pack Challenge για τον γυναικείο τίτλο του SmackDown Live. Και από τότε τα πράγματα προφανώ δεν έχουν ηρεμήσει μεταξύ τους. Πιστεύω πως ξεκάθαρα η Καρμέλα έχει το momentum αυτή τη στιγμή. Και αυτό είναι και ο κύριο λόγο που πιστεύω ότι η Νίκη Μπέλα θα πάρει μια νίκη. Ελπίζω να μα δώσουν έναν αξιόλογο αγώνα, δεν θα κλέψει το show, Η πρόβλεψη μου πάντω είναι η Νίκη Μπέλα. Έπειτα έχουμε Ρέντι Όρτον εναντίον Μπρέι Βάιερ. Το μάτσο που περιμέναμε όλοι να δούμε στο backlash και διαφημιζόταν πω θα δούμε, αλλά τελικά εξαιτία ενό τραυματισμού του Randy Όρτον και όχι εξαιτία τη επίθεση από τον Bray Wyatt στα backstage. Κάνουν και έχει μια διάσταση ο Όρτον από τον αγώνα με τον Lesnar και δεν ήταν με την κλικλή να αγωνιστεί. Έτσι λοιπόν, σεναριακά έκαναν πω τον χτύπησε ο Bray για να συνεχιστεί κόντρα προφανώ, η οποία ιδέα κατά τη γνώμη μου ήταν καλή από πλευρά WWE. Εδώ πέρα η λογική λέει ότι στο νόμο Μέρση θα γίνει ο αγώνα και κατά τη γνώμη μου ο Ρέντι Όρτον χρειάζεται μεν την νίκη αλλά όχι τόσο πολύ όσο στο Backlash. Επειδή έχουμε απομακρυνθεί περισσότερο από όλα αυτά που έγιναν με τον Lesnar στο SummerSlam, ο Orton δεν είναι και πάρα πολύ αυτή τη στιγμή σε μια θέση όπου αναγκαστικά χρειάζεται νίκη. Από την άλλη, ο Bray Wyatt θα μπορούσε να πω ότι τη χρειάζεται περισσότερο. Έχασε στο Backlash από τον Kane, έχει χάσει από τον Ziggler σε αγώνα όταν ο Ziggler ήταν first contender για τον WWE τίτλο. Δεν μπήκε ποτέ στο title picture και Γενικά φαίνεται να είναι το άτομο που δεν μπορεί ποτέ να κερδίσει το μεγάλο ματ. Ειδικά ο Σχιλ, αν είναι να κερδίσει, θα κερδίσει ή με τη βοήθεια του Wyatt Family που τώρα δεν είναι στο πλευρό του ή με κάποια κλεψιά. Που δεν λέω ότι είναι κακό, μια και όπω είπα είναι Χιλ. Αλλά έχουν παρουσιάσει λίγο τον Bray Wyatt περίεργα. Έχει δηλαδή ενδιαφέρον χαρακτήρα, κάνει καλά φιούντ. Αλλά σχεδόν πάντα φαίνεται ότι χάνει τα μεγάλα ματ των PPV. Οπότε θα βασιστώ λίγο σε αυτό και θα βασιστώ και στο ένστικτό μου και θα πω πω μάλλον θα κερδίσει όρτον. Οπότε αυτή είναι η πρόβλεψή μου, νίκη του Viper. Και προσωπικά, σχετικά με τι προβλέψει στο No Mercy, αυτό το match για μένα τουλάχιστον είναι το δεύτερο πιο δύσκολο σε πρόβλεψη. Ο επόμενο αγώνα τώρα έχει του ομαδικού τίτλου του SmackDown Live υποδιεκδίκηση. Heath Slater και Rhino εναντίον Ούσο για δεύτερο συνεχόμενο PPV. Το ίδιο match ήταν και ο τελικό του Tag Team Championship Tournament στο περασμένο Backlash, όπου οι Heath Later προφανώ και Rhino κατάφεραν να κερδίσουν του Usos, αλλά τώρα οι δίδυμοι φαίνονται πω είναι αποφασισμένοι, πιο αποφασισμένοι ίσω από ποτέ, να κερδίσουν τον αγώνα εδώ πέρα και να γίνουν ομαδικοί πρωταλληλτέ. Πιστεύω πω είναι καλό που έχουμε αυτό το match. Μου αρέσει το γεγονό ότι οι Heath Usos πραγματικά κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά. Είναι εντυπωσιακό το γεγονό πω κατάφεραν να ανανεώσουν με τόσο ενδιαφέρον τον χαρακτήρα του. Μου αρέσουν πάρα πολύ ω Heath. Και πιστεύω ότι είναι καλό που συνεχίζουν να χρησιμοποιούν αυτό το γκίμικ αν θέλετε πείτε το που ε, χτυπάνε το πόδι του αντιπάλου τους και μετά κάνουν το submission. Μου αρέσει πάρα πολύ που το πρόσθεσαν αυτό στο δυναμικό των κινήσεών τους. Τι πιστεύω ακριβώς εδώ ότι θα συμβεί. Δεν νομίζω πως ο Slater και ο Ράινο θα χάσουν τους τίτλους γιατί είναι πάρα πολύ νωρί. Επίσης πιστεύω ότι η American Alpha είναι πάρα πολύ πιθανό εδώ πέρα να αναμειχθούν στον αγώνα οπότε ή με Q που θα προκαλέσουν οι ούσος ή με βοήθεια των American Alpha που θα κοστίσουν στους ούσο στο μάτς ή απλά με μια νίκη ίσως με τη βοήθεια της τύχης από ε, πλευρά Slater και Rhino με κάποιον τρόπο που αυτούς θα κάνουν retain. Δεν νομίζω να χάσουν τους τίτλους χωρίς όμως να αποκλείω αυτό το ενδεχόμενο. Όμω για την πρόβλεψή μου εδώ πέρα θα πω retain. Συνεχίζουμε με του νέου τίτλου του SmackDown Live και αυτή τη φορά έχουμε την αξιοαγάπητη την Becky Lynch να αντιμετωπίζει την Alexa Bliss. Πιστεύω ότι το συγκεκριμένο match έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον με την έννοια ότι από την μία το θεωρώ κάπω προβλέψιμο, γιατί δεν νομίζω η Μπέκη Lynch να χάσει τον τίτλο. Δηλαδή, περιμέναμε τόσο καιρό να δούμε τη Λίντ Champion, και τελικά τώρα που κέρδισε θα χάσει από την Αλέξα Bliss το πρώτο τη feud Δεν νομίζω να γίνει. Οπότε καταλαβαίνετε αμέσω ότι η πρόβλεψή μου είναι Μπέκη Λίντ. Ωστόσο, πιστεύω ότι η Αλέξα Μπλή είναι πολύ ικανή μέσα στο ring. Το ίδιο ισχύει βέβαια και για την Μπέκη. Οπότε νομίζω ότι θα δούμε καλό αγώνα. Μακάρι ε, να βγω σωστό, να πάρουν χρόνο. Κάτι που φαίνεται πω θα συμβαίνει στα SmackDown Live PPV, το είδαμε και στο Backlash. έγινε σωστή διαχείριση χρόνου. Δεν έχουμε ένα match card γεμάτο με 10 αγώνε και βιάζονται να τελειώσουν κάποιου για να πάρουν κάποιο άλλο χρόνο ή δεν πάνε όλα σύμφωνα με το σχέδιο. Πιστεύω ότι μπορούν να τα οργανώσουν τα πράγματα καλύτερα. Έχει καλύτερη διαχείριση χρόνου το PPV. Ελπίζω να γίνει το ίδιο εδώ πέρα και στο No και να δούμε καλό Championship αγώνα. Παρόλο που το match είναι προβλέψιμο, υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Νομίζω κιόλα ότι συμφωνείτε περισσότεροι μαζί μου ότι η Μπέκε Λίν θα κάνει retain. Έπειτα περνάμε στο match που περιμένω απίστευτα πολύ να δω περισσότερο από κάθε άλλο στην κάρτα αγώνων. Μιζ εναντίον Dolph Ziggler. Intercontinental championship match και πιθανόν career ending match για τον Dolph Ziggler. Γιατί έχουμε championship vs career στο συγκεκριμένο αγώνα. Μου αρέσει πάρα πολύ το γεγονό ότι ο Μιζ έχει ανανεώσει απίστευτα το χαρακτήρα του. Και μου αρέσει πάρα πολύ επίση το γεγονό ότι είναι τρομερό στο μικρόφωνο όπω και ο Ντόλφ Ζίγκλερ από τότε που έχει γίνει drafted στο SmackDown Live. Μου αρέσουν τα πρόμο του, μου αρέσει πάρα πολύ το συγκεκριμένο φιούτ που πιστεύω ότι από άποψη ιστορία είναι το καλύτερο σε όλο τον WWE αυτή τη στιγμή. Και μπορούν εδώ πέρα στο No Mercy, εάν τα διαχειριστούν όλα σωστά, και δεν ξέρω ακριβώ τι προποθέτει το σωστά που λέω, αλλά έχουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν κάτι αξιομνημόνευτο μια στιγμή που θα θυμόμαστε σίγουρα για τον υπόλοιπο χρόνο, ίσως ακόμα και για το 2017. Ελπίζω όμω αυτό για να δημιουργηθεί να μην προποθέτει την ήττα και επομένω απόσυρση από την ενεργό δράση του Ντόλφ Ζίγκλερ. Προσωπικά εδώ και πάρα πολλά χρόνια είμαι φαν του Ζίγκλερ, τον υποστηρίζω, θέλω να πάρει πους, θέλω να κερδίζει ευκαιρίε και τίτλου και από τότε που δημιούργησα το κανάλι συνεχώ λέω ότι είναι από του αγαπημένου παλαιστέ, αυτή τη στιγμή, είναι ο αγαπημένο και αρχικά. Ε, Φάνηκαν πολλοί να μην καταλαβαίνουν εγώ, γιατί είναι από του αγαπημένου μου παλαιστέ και λέγανε Ξέρω εγώ γιατί αρέσει ο Ζίγκλερ, γιατί υπάρχουν τόσοι άλλοι. Με την πάρα των χρόνων έχω παρατηρήσει ότι όλο και περισσότεροι συμφωνούν μαζί μου στο ότι λέω ότι ο Ζίγκλερ είναι πολύ καλό παλαιστή και χαρίζει πολύ καλού αγώνε. Μάλιστα, πλέον τον θεωρούν και πάρα πολύ έναν από του πιο αδικημένου παλαιστέ που έχει περάσει από την WWE. Δεν θέλω με τίποτα να τον δω να σταματάει εδώ. Με την έννοια ότι πιστεύω ότι έχει πολλά να προσφέρει ακόμα, είναι ίσω αυτή τη στιγμή σε μία από τι καλύτερε περιόδου τη καριέρα του μετά το Brand Split. Έχει πάρει ευκαιρίε στο μικρόφωνο, έχει πάρει ευκαιρίε για τίτλου, για αγώνε, του έχουν δώσει χρόνο σε μάτ. Έχει αποδείξει τι αξίζει στο SmackDown Live. Μου αρέσει πάρα πολύ εδώ πέρα το πρόγραμμα του με το Miz. Παρόλο που χάνει συνεχώ σε PPV, αυτό δεν αναιρεί το γεγονό ε, ότι δίνει καλό show. Μπορεί το μάτ με τον Άμπρου να μην ήταν το καλύτερο στο SummerSlam, και πάλι όμως ε, οι αγώνες του από τότε και οι παρουσίες του στα εβδομαδία show είναι θετικά στοιχεία για αυτόν αλλά και το SmackDown Live. Περνώντα τώρα λίγο στι φήμε που έχουν ακουστεί όλη τη βδομάδα, έχω διαβάσει, έχω ακούσει συνεντεύξεις ε, για τις φήμε που υπάρχουν ότι το WWE θέλει τον Dolph Ziggler να δουλέψει στα backstage, στο production ε, τη εταιρεία και δεν τον θέλει πλέον να αγωνίζεται. Πρώτα απ' όλα αν αυτό ισχύει, γιατί. Ε, αν ο Ντόλφ Ζίγκλερ θέλει να ακολουθήσει περισσότερο stand-up comedy καριέρα επειδή βλέπει ότι δεν τον χρησιμοποιούν ω main eventer, ξέρει ότι το αξίζει, το έχουμε καταλάβει αυτό εδώ και χρόνια, αλλά δεν παίρνει ποτέ την μεγάλη ευκαιρία να γίνει ξέρω εγώ Champion, μπορεί να ήταν first contender αλλά δεν έγινε WWE Champion, ίσως έχει βαρεθεί πλέον, ίσω έχει κουραστεί και θέλει να κυνηγήσει κάτι διαφορετικό. Δεν θα τον παρεξηγήσω. Αλλά πιστεύω ότι αν το WWE θέλει να μην τον έχει στην δράση και να τον έχει backstage στο production, όπω είναι ο Joy Mercury και ο Jamie Noble, είναι μια πάρα πολύ κακή απόφαση. Γιατί, ναι, μεν ο Joy Mercury και ο Jamie Noble δεν ήταν κακοί παλαιστέ, δεν ήταν χείριστε, αλλά ποτέ δεν ήταν από τι καλύτερε εταιρείε. Οπότε δεν πιστεύω ότι είναι ε, το ίδιο πράγμα. Έχω διαβάσει ότι θέλουν να τον πάνε στο production, γι' αυτό και λέω το αναφέρω αυτό. Επίση, το συμβόλαιό του ακούγεται ότι λύγει την Δευτέρα μετά τον No που σημαίνει ότι λύγει αύριο. Και δεν γνωρίζει κανεί από εμά, ίσω μόνο ο Ζίγκλερ και κάποιοι θύνοντε του WWE να το γνωρίζουν αυτό, εάν θα ανανεώσει το συμβόλαιό του ή αν αντίστοιχα θα υπογράψει καινούριο με την εταιρεία. Προφανώ και δεν το ξέρουμε και δεν θα έπρεπε κιόλα, γιατί μετά θα υπήρχε λιγότερο ενδιαφέρον για το match. Ωστόσο, υπήρχαν φήμε και την τελευταία φορά που είχε φτάσει στο τέλο του το συμβόλαιο του Ziggler ενώ με τον WWE, πριν ένα με δύο χρόνια ήταν αυτό, δεν είμαι απόλυτα σίγουρο. Αλλά θυμάμαι ότι είχα γράψει και ένα άρθρο στο Rings of Pain ότι υπήρχε πιθανότητα να φύγει. Τελικά όμω έμεινε και μάλιστα είπε στο κοινό ότι μένω για εσά γιατί με θέλετε εδώ στο WWE, οπότε δεν πάω κάπου αλλού. Αλλά πιστεύω ότι μπορεί να φύγει να κυνηγήσει καριέρα στο stand-up comedy ή αντίστοιχα να κάνει κάποιε ταινίε ή σειρέ ή να παλέψει για άλλο promotion ίσω για κάποια περίοδο. Σίγουρα ε, μπορεί να τα κάνει όλα αυτά. Αλλά επειδή δεν μπορούμε να φτάσουμε σε ένα σίγουρο συμπέρασμα εάν θα υπογράψει ξανά ή όχι, α περάσω λίγο στον αγώνα και στο τι πιστεύω πάνω κάτω θα συμβεί. Πρώτα απ' όλα, εάν ο Μι δεν ήταν τόσο on fire και δεν είχε τόσο momentum με το μέρο του το τελευταίο διάστημα, θα έλεγα σίγουρα νίκη Ζίγκλερ. Αλλά πραγματικά το πόσο πολλοί έχουν φανεί να πιστεύουν στο Μι και του έχουν δώσει μια ελευθερία το τελευταίο διάστημα και είναι on fire με τα πρόμο που έχει κάνει με αυτό που έγινε τότε με το, από τότε με τον Daniel Bryan στο uh, Talking Smack ή Smack Talk όπως και να το λένε πιστεύω ότι αν δεν είχαν γίνει όλα αυτά σίγουρα θα έλεγα Ziggler αλλά έχω πραγματικά μεγάλες αμφιβολίες για το αν θα κερδίσει ή όχι ε, και δεν μπορώ να πω κάτι με σιγουριά, να πω ένα prediction με σιγουριά η δική μου πρόβλεψη θα είναι Dolph Ziggler ε, ακόμα και να χάσει θα είναι η τελευταία φορά που λέω ότι προβλέπω ότι θα κερδίσει ένα παιδί δεν είναι τόσο Τρομερό, αλλά σκέφτομαι ότι μπορεί να είναι παρόμοια περίπτωση όπως τότε με CM Punk και Jeff Hardy αν θυμάστε SmackDown, Steel Cage Match, World Heavyweight Championship ε, προφανώς ήταν World Champion ο Punk και τότε ο Jeff Hardy ήταν First Contender είχαν αυτό το προσωπικό feud, ο Jeff Hardy έτσι και έτσι θα έφευγε από την εταιρεία είχε ένα πρόβλημα με κάποιες ουσίες, εκείνη την περίοδο τελείωνε και το συμβόλαιό του οπότε δεν θα ανανέωνε, άρα έδωσαν όλο το momentum που είχε ο Jeff Hardy, όλη η αντιπαλότητα λοιπόν Βοήθησε τον Μπάνκ. Το ίδιο μπορεί να συμβεί και με τον Μι και τον Τόλφ Ζίγκλερ. Στην ε, πραγματική ζωή, όπω έχουμε καταλάβει από διάφορα άτομα του και ή από διάφορε σειρέ, ο Μι και ο Ζίγκλερ είναι καλοί φίλοι, και δύο από το Κλίβελαντ. Και ε, ε, μου φαίνεται πάρα πολύ λογικό ο Ζίγκλερ, εάν όντω θέλει να φύγει και δεν επιθυμεί να υπογράψει, να επιθυμεί να βοηθήσει τον Μι. Ο οποίο, κακά τα ψέματα, εάν κερδίσει θα πάρει τρομερό heel hit, θα γίνει ίσως ο μεγαλύτερος heel στην εταιρεία, θα διώξει έναν από τους πιο αγαπημένους παλεστές αυτή τη στιγμή. Οπότε το έχω και αυτό στις πιθανότητες, να δουλεύουν δηλαδή κάπως έτσι παρασκηνιακά τα πράγματα. Τώρα, μπορείτε το WWE να μας έχει ψιλοκοροϊδέψει μέσα σε εισαγωγικά για όλο αυτό το match, να μην είναι δηλαδή ακριβώς career vs championship. Γιατί υπάρχει τρόπο ο Μίτ να κάνει retain και ο Ziggler επίση να μείνει στο WWE. Αυτό ο τρόπο προφανώ είναι από disqualification. Μπορεί ο Μις να χτυπήσει με κάποια καρέκλα ή με ένα low blow. Ή η Μαρίς προφανώ να προκαλέσει ένα disqualification και ο Ζίγκλερ να μην γίνει champion, αλλά να μείνει στο WWE. Προσωπικά, εάν γίνει αυτό, ο μόνο τρόπο που θα το δικαιολογήσω, γιατί δεν γίνεται να μου διαφημίσει ένα career versus championship match και να τελειώνει αυτό το DQ και να ουσιαστικά να μην έχει το Stipulation κανένα αντίκτυπο σε κανέναν. Ο μόνο τρόπο που θα το δικαιολογήσω, αν το κάνουν έτσι, θα είναι να έχουμε χίλ τέρμα από τον Dolph Ziggler. Το οποίο αυτή τη στιγμή ίσω και να χρειάζεται. Εάν θέλουν δηλαδή να ανανεώσουν το συμβολέο του και να τον πάνε για ε, μεγαλύτερα πράγματα. Να ανανεωθεί ο χαρακτήρα του. Το έχω πει αρκετέ φορέ τον τελευταίο καιρό και πραγματικά πιστεύω πω δεν είναι καλή ιδέα. Αλλά περιμένω να δω με ανυπομονησία πώ θα διαχειριστούν το match, τι ακριβώ θα γίνει και αν τελικά ε, θα είναι αυτός ο τελευταίος αγώνας του Dolph Ziggler στο WWE. Η πρόβλεψή μου ωστόσο είναι μαζί με τον Show Off και για να μην τα πολυλογώ άλλο ε, θα το τελειώσω εδώ γιατί μπορώ να μιλήσω πολύ ακόμα για το match και ας περάσουμε στον επόμενο αγώνα. Main event time λοιπόν τώρα έχουμε WWE World Championship match AJ Styles εναντίον Johnson εναντίον Dean Ambrose Triple Threat match προφανώς. Πιστεύω πως το συγκεκριμένο μας θα είναι το main event, κατά τη γνώμη μου θα μπορούσε να μην είναι αλλά μου φαίνεται λίγο δύσκολο να πάνε ένα triple threat για τον main τίτλο του Μπραντ κάτω από ένα Intercontinental Championship match. Ναι, μεν έχει ίσω μεγαλύτερη βαρύτητα το προηγούμενο match με Ziggler και Miz, επειδή μια καριέρα βρίσκεται on the line. Δεν νομίζω όμω ότι μπορώ να σκεφτώ έναν κόσμο που το WWE δεν θα έβαζε τον WWE τίτλο. Στον οποίο αγώνα για αυτόν τον τίτλο υπάρχει και ο Σίνα, δεν θα το βάζει δηλαδή όλο αυτό το μάθημα στο main event. Το Triple Threat έχει τρει από του μεγαλύτερου star αυτή τη στιγμή του SmackDown, οπότε η λογική λέει πω αυτό θα είναι το main event. Αλλά πιστεύω ότι το κοινό μπορεί να είναι συστηματικά δεμένο με αυτό που θα γίνει στο προηγούμενο match. Εάν αυτό ξέρω εγώ δεν φανεί τελικά να είναι μια ηλικιότητα και το σκεφτούν τελείω λάθο και το διαχειριστούν με χαζό τρόπο. Πιστεύω ότι αν φύγει ο Ζίγκλερ, ε, δεν θα υπάρχει εγώ, το συγκέντρωση στο συγκεκριμένο μάτ. Και επίση, αν κερδίσει ο Ζίγκλερ, θα υπάρχει σίγουρα ε, μεγάλη ενέργεια στο WWE Universe για να υποστηρίξουν και αυτό το match. Οπότε σίγουρα, εάν αυτό είναι το main event, θα επηρεαστεί από το Intercontinental Championship match. Αλλά αρκετά μίλησα γι' αυτό. Οπότε α περάσουμε στο Triple Threat. Πιστεύω ότι είναι πιο προβλέψιμο από το Intercontinental Championship match. Πιστεύω ότι είναι και αυτό όπω και το match Becky Lynch εναντίον Alexa Bliss προβλέψιμο γιατί. Ο AJ Styles μόλι κέρδισε τον τίτλο, είχε τη μεγάλη στιγμή του στον Μπάγκλα ενάντια στον Άμπρο. Ναι μεν είναι ένα τρίμπλ θρέτ και μπορεί να συμβεί το οτιδήποτε Μπορεί ο AJ Styles να μην βρίσκεται καν στο σενάριο όπου θα συμβεί το πιν ή το submission Που λογικά θα έχουμε πιν Δηλαδή ο Cena να κάνει πιν τον Ambrose και να πάρει τον τίτλο Ή ο Ambrose να κάνει πιν τον Cena και να ανακτήσει τον τίτλο Δεν νομίζω ότι κάποιο από αυτά τα σενάρια θα συμβεί Πιστεύω ότι ο AJ Styles θα κερδίσει Ίσως να μην είναι καθαρό με την έννοια κερδίζω με φίνισερ Ίσως είναι κάνει φ και μετά χτυπάω το Σίνα με finisher τον πετάω εκτό ε, και κερδίζω τον Άμπρουζ. Ή αντίστοιχα, κάνει ο Σίνα finisher στον Άμπρουζ. Μετά κάνω και εγώ finisher στον Άμπρουζ. Διώχνω τον Σίνα από τον Ιν και κερδίζω. Και προφανώ δεν λέω ότι 100% θα δεχτεί το πίνο Άμπρουζ, απλά το χρησιμοποιώ ω παράδειγμα. Αλλά μου φαίνεται αρκετά πιθανό να συμβεί κάτι τέτοιο. Δηλαδή, αν θυμάστε το, το, Triple Threat Match με Big Show CM Punk και John Σίνα στο SummerSlam το 2012, αν δεν κάνω λάθο. Σε αυτό το triple threat ο John Cena έκανε το finisher στον Big Show, ωστόσο ο CM Punk πήρε την νίκη, ίσως δούμε κάτι τέτοιο. Και ξανά ο CM Punk έρχεται ως παράδειγμα στο No Mercy πριν στο Career vs Championship match και ακόμα και τώρα στο Main Event. Οπότε ε, ίσως ε, χρησιμοποιήσουν πράγματα που έχουν ξαναχρησιμοποιήσει. Ωστόσο πιστεύω θα είναι καλό match, σίγουρα θα είναι μέσα στο Top 3 αν δεν είναι Match of the Night. Περιμένω και αυτό πάρα πολύ να το δω. Μου φαίνεται ότι θα δούμε καλό No Mercy ειδικά από τα δύο τελευταία match για τα οποία μίλησα. Έχουμε βγάλει μια πολύ ενδιαφέρουσα κάρτα. Και μακάρι ε, είναι πολλά υποσχόμενοι, μακάρι να φτάσει τον πύχη ψηλά, μακάρι να δούμε καλό show. Ελπίζω να λέμε μετά το No Mercy ότι το SmackDown Live ε, έχει μια πάρα πολύ καλή πορεία και δεν έκανε απλά ένα καλό πρώτο PPV. Πιστεύω λοιπόν ότι. Έχουμε δύο αγώνε με μεγάλη βαρύτητα και ελπίζω και οι άλλοι να είναι αξιόλογοι έτσι ώστε να μην λέμε ότι απλά είχαμε δύο καλά μάτ. Περιμένω λοιπόν σίγουρα να δω τον Μέρση, πιστεύω και εσεί το ίδιο. Αυτά είχα να πω για τον PPV, αυτέ ήταν όλε οι προβλέψει μου, τα σενάρια που έχω σκεφτεί για τα περισσότερα μάτ. Κάποιε εύκολε προβλέψει, κάποιε πιο δύσκολε. Πείτε μου τώρα τι δικέ σα από κάτω στα comments. Τι πιστεύετε ότι θα γίνει με Ziggler Miz, τι πιστεύετε ότι θα γίνει στο Triple Threat, τι πιστεύετε ότι θα γίνει στου υπόλοιπου αγώνε. Αφήστε τα σχόλιά σα από κάτω. Κάντε like εάν σα άρεσε το βίντεο, το εκτιμώ πολύ. Δείχνει τη στήριξή σα στο κανάλι και στα βίντεο που κάνω κάθε φορά. Και βέβαια κάντε subscribe για να μην χάσετε το review του Νόου no Μέρση και τα βίντεο που θα έρθουν την επόμενη εβδομάδα. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε. Είμαι ο Reaper, ελπίζω να έχουμε ένα απολαυστικό no Mercy και let's go Ziggler. So. Oh...